Λοιπόν, Δημοτικό Στάδιο Χαλανδρίου. Κοντά μας δύο άνθρωποι της Χαλανδρίου. Ο πρόεδρος, ο κ. Αλέξης Ανασάς, και ο αντιπρόεδρος, κ. Παναγιώτης Κορονέος. Πρόεδρε, ήθεσε να ξεκινάμε από εσάς. Βρίσκεστε στην κεφαλή της ομάδας πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινάει ο μαραθώνιος της ομάδας σας αύριο. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Απόλλων Αθηνών Δάφνη. Το πρώτο σας σχόλιο για την έναρξη της σεζόν. Ναι, να σε καλωσορίσουμε στο γήπεδό μας, Κυριάκο. Εγώ να ευχηθώ υγεία σε όλους τους ανθρώπους του ελαστικού ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το πρώτο. Είχαμε και εμείς μια ατυχία την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα δικό μας παιδί που είναι 10 χρόνια μαζί μας, ο Πέτρος ο Φιλιππόπουλος, έφασε το χέρι του στο φιλικό με το Χαραβιακό. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Τώρα για αύριο, όπως το είπες εσύ, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι πρεμιέρα. Οι πρεμιέρες είναι δύσκολες, κρύβουν εκπλήξεις. Εμείς έχουμε προετοιμαστεί. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε, το κάνουμε. Εδώ μαζί με τον Πάνο και τα άλλα μέλη της διοίκησης. Και αύριο, μάλιστα στην 20 τα 18 άτομα θα είναι μικρά και δύο μεγάλοι, που δείχνει ποιο είναι το πλάνο, που δεν αλλάζει με τίποτα. Και είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι από τις 5 Αυγούστου με τον κύριο Παρασκευαίδη, με τον κύριο Κουρκούνα και τον κύριο Παντέλη να προπονούν τα παιδιά και πιστεύω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο για την αυριανή πρεμιέρα. Κύριε Κορονέο, μας κάνει ωραία πάσα ο πρόεδρος. Προχωρήσετε σε αλλαγές ραγδαίες φέτος. Ήταν κάτι που το είχατε στο πίσω μέρος του μυαλού σας πριν μερικά χρόνια, να στηρίζετε ο ΙΕ Χαλανδρίου σε ποδοσφαιριστές αμυγός από τις υποδομές ή σε μικρούς ηλικία ποδοσφαιριστές. Ένα σχόλιο για την απόφαση αυτή που πήρατε να γίνει από φέτος αυτή η προσπάθεια στηριζόμενη σε νέους παίχτες. Το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις που σου έχω δώσει, Κυριάκο. Κάθε χρόνο υλοποιούμε βήμα-βήμα αυτό το πλάνο που είχε ξεκινήσει πριν από 7-8 χρόνια, ίσως και παραπάνω, που το είχε ξεκινήσει ο Αλέξης με τον τότε τεχνικό διευθυντή. Αυτό ήταν το πλάνο που εγώ είδα ελκυστικό και ασχολήθηκα με την ομάδα. Ο Αλέξης το στηρίζει 100%, είμαι δίπλα του. Μας περισσεύει το ταλέντο αυτή τη στιγμή. Μας λείπει η εμπειρία. Θεωρούμε ότι η εμπειρία θα έρθει αγώνα με αγώνα. Είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή πέφτει στα βαθιά. Είναι όμως η κατάλληλη στιγμή να πέσει στα βαθιά. Είναι μια χρονιά transition φέτος. Θεωρούμε ότι αυτή η ομάδα, εφόσον καταφέρουμε και διατηρήσουμε το ενδιαφέρον των νέων παιδιών άσβεστο, αυτή τη χρονιά και την επόμενη θα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα. Ούτε κοιτάμε τα πρόσκαιρα αποτελέσματα, όποια και αν είναι αυτά. Γι' αυτό και δεν κοιτάξαμε σε ποιον όμιλο θα είμαστε. Ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι τελευταίος, δεν μας απασχολεί. Εμείς είμαστε πιστοί στο πλάνο μας. Βρήκαμε ένα προπονητή ο οποίος δείχνει μεγάλη διάθεση να ασχοληθεί με νέα παιδιά. Βρήκαμε έναν εξαιρετικό γυμναστή. Ήδη μας έχει κερδίσει όλους από τις πρώτες του προπονήσεις. Πολλά χρόνια στο ερασιτεχνικό, ο Κουρκούνας. Και σε αυτούς βάλαμε και μια εξαιρετική εμπειρία ενός εθρύλου του ποδοσφαίρου, του Τάκη του Παντέλη, πρωταθλητής, Εθνική Ελλάδος. Οπότε και εκεί έχει γίνει ένα μείγμα νέων και εμπειρών ανθρώπων, δηλαδή και το team ακολουθεί το μείγμα που έχει η ομάδα. Αύριο είναι το crash test, ας πούμε, το πρώτο τεστ αυτό που αυτής της ομάδας. Στο ξαναλέω, δεν θα κοιτάξουμε το αποτέλεσμα. Θα κοιτάξουμε τα παιδιά αυτά να το χαρούνε, να παίξουν για τη φανέλα. Όπως μέχρι τώρα βλέπουμε στην προπόνηση γίνεται σκοτωμός, γιατί κανείς δεν είναι δεδομένος σε αυτή την εικοσάδα που έχει επιλέξει ο Γιώργος. Οπότε γίνεται αυτό που θέλαμε, γίνεται σφαγή στην προπόνηση. Δεν υπάρχει με ο παλιός παίζω, είμαι ο παλιός δεν κουνιέται, είναι οι περισσότεροι είναι νέοι. Αλλά και οι νέοι που έχουν έρθει δεν επιλέγει κανένα στην τύχη. Δηλαδή θα δεις αύριο με εντεκάδα, με νέα παιδιά που όμως 3-4 έχουν ήδη τρίτη χρονιά στο αντρικό. Θα δεις κάποια παιδιά που προέρχονται από τη Super League 1 και 2 από τις ακαδημίες ΠΑΕ, που έχουν και αυτά τη δική τους εμπειρία. Οπότε συνθέσαμε αυτό το μείγμα. Παιδιών με αρκετή εμπειρία, αλλά νεανική ηλικία. Ελπίζουμε να μας βγει, θα μας βγει αργά ή γρήγορα. Όσο πιο γρήγορα μας βγει, τόσο καλύτερα για όλους μας, για να χαρούμε μια ωραία ομάδα. Το είπε και ο πρόεδρος έτσι κι αλλιώς, ο Παναγιώτης ο Δημητρίου, επενδύστε στις υποδομές σας. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε. Έχουμε κατηγορηθεί γι' αυτό, έχουμε λιδωρηθεί γι' αυτό. Εγώ και ο Αλέξης, πιο πολύ ο Αλέξης, γιατί αυτός βγαίνει μπροστά. Παρά τα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε το πλάνο μας. Δεν μας απασχολεί κανένας. Εμείς είμαστε πιστοί, είμαστε ευτυχισμένοι. Βλέπουμε παιδιά που τα έχουμε μεγαλώσει να φοράνε τη φανέλα και να φυλάνε το σήμα. Αυτό που έκανε ο Αχιλλέας, ο Γατσιούλης, το έκανε σε όλους τους αγώνες. Θα μας λείψει φέτος ο Αχιλλέας. Ήταν όμως μια επιλογή που τη σεβαστήκαμε.
θα μας λείψει πάρα πολύ. Ο Αχιλλέας θα ξανά είναι σε κάποια χρόνια εδώ, είναι σίγουρο. Εδώ θα κλείσει την καριέρα του. Και συνεχίζουμε. Θέλω και επίσημα να συγχαρώ τον Γιάννη τον Αλεξανδράκη, ένα δικό μας παιδί που φέτος είναι στη Super League 2. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για την επιλογή που έκανε ο Αλέξης, και ενώ είχαμε άλλες προτάσεις πέρσι, επέλεξε ο Αλέξης γιατί ήξερε τους ανθρώπους καλά και τον έδωσε σε καλά χέρια. Και αυτή τη στιγμή είναι στη Super League 2. Ο Νίκος ο Καρδάμης είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό που θέλουμε να δούμε και με αυτά τα παιδιά, να τους δούμε μεθαύριο σε πολύ μεγαλύτερες ομάδες, και γιατί όχι και εμείς να είμαστε σε μια μεγαλύτερη κατηγορία όταν θα έρθει η ώρα, όταν είμαστε έτοιμοι. Όχι με δανεικά, με τα δικά μας δεδομένα. Αυτά. Πρόεδρε, είσαι ένας άνθρωπος πάρα πολλά χρόνια, αν και νέος ηλικία, στην Προεδρία πάρα πολλά χρόνια, συνεχίζοντας την παράδοση την οικογενειακή που έχετε στην ομάδα. Ένα σχόλιο για τον Όμιλο, γιατί θα ήταν παράληψή μας αν δεν σας ρωτήσουμε πώς τον βλέπετε. Θα πούμε τα τετριμένα ότι δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι όμιλοι, όμως νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία η άποψή σας. Εντάξει, στη θεωρία, όπως είπαν όλοι, φαίνεται ότι ο δικός μας είναι λιγάκι πιο εύκολος, έτσι. Τώρα αυτό θα το δούμε στην πράξη. Υπάρχουν πολύ μεγάλες ομάδες παραδοσιακά και στον όμιλό μας, και όπως είπα, αυτό θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Υπάρχει ο Άγιος Δημήτρης που για μένα είναι το πρώτο φαβορί, υπάρχει ο Χολαργός. Υπάρχει ο Φωστήρας, πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι, που δεν έχουμε και εικόνα. Αν δούμε και αυτό σε τι κατάσταση είναι. Δεν θέλω να ξεχάσω κάποιον. Είναι πάρα πολύ μεγάλες ομάδες ιστορικές της Αθήνας. Θα τα δούμε όλα στο γήπεδο. Κύριε Κορονέο, επειδή είστε και νομικός, να σας κάνουμε και μια ερώτηση σχετικά με τα γήπεδα. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο γνωρίζετε πράγματα, θα γνωρίζετε με τις άδειες, γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι και σας έχουν ετηθεί ως σωματείο και από το Δήμο να φιλοξενήσετε κάποιες άλλες ομάδες. Ήδη νομίζω υπάρχει ένας συνωστισμός, αλλά καλό θα είναι να διευκρινίσετε εσείς που τα ζείτε κάθε μέρα με τον Πρόεδρο, για να ξέρει και ο κόσμος τι συμβαίνει με τα γήπεδα, για τις αδειοδοτήσεις που δεν βγαίνουν. Καταρχήν για την προηγούμενη ερώτηση να πω ότι ο Όμιλο πλέον εμείς τον επιλέγουμε. Έχουμε χάρισμα και τον επιλέγουμε. Δηλαδή, θέλαμε να πάμε στο πρώτο, θα πηγαίναμε. Θέλαμε να πάμε στο δεύτερο. Στέλνουμε το μέλος της διοίκησης, την κυρία Θαυρούλα Κατσιούλη, και επιλέγει όποιον όμιλο θέλει. Έχει γίνει πλέον viral αυτό. Έτσι, να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Τη στέλνουμε, μας λέει σε ποιον όμιλο να πάμε, και τη το λέμε, πάει και το σηκώνει. Οπότε θα θεωρηθούμε ότι στείλουμε και την κλήρωση. Λοιπόν, αυτό για να ευθυμίσουμε. Κοίτα, φέτος υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το γήπεδο. Σωστά η ΕΠΣΑ σταματάει να επιτρέπει αγώνες σε γήπεδα μη αδειοδοτημένα, γιατί αν συμβεί οτιδήποτε θα βρεθούν όλοι ενώπιον του εισαγγελέα. Οπότε έστω και αργά παίρνει μια σωστή απόφαση. Τώρα από εκεί και πέρα. Εδώ στο Χαλάνδρι, ο ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής έχει μόνο ένα γήπεδο. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συζητάμε, έτσι. Το Χαλάνδρι των 70.000 κατοίκων, ψηφοφόρων, έχει ένα γήπεδο, το οποίο το μοιράζονται δικαίως από φέτος στους επίσημους αγώνες οι τρεις ομάδες του Χαλανδρίου. Έτσι, το μοιραζόμασταν με τον Ατρόμητο Χαλανδρίου. Έπαιρνε και αγώνες ο Τριφυλιακός, ο οποίος βέβαια δεν είναι αμυγός ομάδα του Χαλανδρίου. Αυτό είναι ένα θέμα. Παρά τα αυτά, κουτσά στραβά, τρεις ομάδες τα βολεύαμε. Τώρα όμως ο Απόλλωνας, από τη στιγμή που το γήπεδο του κρίθηκε ως μία αδειοδοτηθέν. Και είναι ομάδα του Χαλανδρίου. Είναι ομάδα του Χαλανδρίου και ιστορική, δικαίως έρχεται εδώ. Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε σε ένα γήπεδο που θα αγωνίζονται τέσσερις ομάδες. Εγώ δεν συζητάω το συνωστισμό που θα γίνει. Δεν συζητάω το τεράστιο πρόβλημα με το πότε θα βάζουμε αγώνες ακαδημιών, εμείς και ο Ατρόμητος. Εγώ συζητάω και την επιβάρυνση που έχει ένα γήπεδο. Ένα γήπεδο που έχει φτιαχτεί για χι χρόνια, να έχει μια ψη επιβάρυνση, και εμείς του βάζουμε επιβάρυνση ψη επί δύο, που σημαίνει ότι πολύ πιο γρήγορα θα υπάρχει φθορά στο γήπεδο, το οποίο δηλαδή είναι και θέμα οικονομικό για το Δήμο. Θα χρειαστεί σε κάποιο χι διάστημα πολύ νωρίτερα να αντικατασταθεί ο Χλωτάπητας, ένα σοβαρό κόστος. Εγώ το θέτω και αυτό. Δεν είναι θέμα του Δήμου αυτή τη στιγμή απόλυτα. Νομίζω έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή. Δεν είναι απόλυτα δικό της θέμα. Τη δουλειά της την έχει κάνει, έχει αδειοδοτήσει το συγκεκριμένο γήπεδο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Αλλά πρέπει και η ΕΠΣΑ να αντιληφθεί ότι τέσσερις ομάδες Α και Β κατηγοριών, δηλαδή υψηλών κατηγοριών, δεν μπορούν να αγωνίζονται στο ίδιο γήπεδο. Ειδικά όταν οι δύο ομάδες έχουν τους αγώνες των υποδομών τους. Δεν βγαίνει. Είναι σοβαρό θέμα. Η χρησιμοποίηση του γήπεδου αφορά αγώνες ή και προπονήσεις, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι. Είναι μόνο για αγώνες. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν γειτονικά γήπεδα και μπορεί να βρεθεί λύση. Έτσι, υπάρχουν και άλλα θέματα. Στο Περιστέρι πραγματικά δεν υπάρχουν άλλες επιλογές και συνοστίζονται πολλές ομάδες. Εδώ υπάρχει λύση και θα πρέπει η ΕΠΣΑ να τη δώσει.
Γιατί θα έχουμε πρόβλημα με τα δικά μας τα παιδιά, με τις ακαδημίες. Εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δικές μας εγκαταστάσεις όπως άλλοι σύλλογοι. Εμείς όλοι και τα παιδιά των ακαδημιών να αγωνίζονται σε αυτό το γήπεδο. Από τη στιγμή που θα βρεθούμε με 4 αντρικές ομάδες εδώ, καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είπε ο Πάνος. Επιβίωση της ακαδημίας δηλαδή. Ένα σχόλιο το μήνυμά σας και από τους δύο στον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Πρεσβεύεται μια ομάδα που κερδίζει συνεχώς σχολακευτικά σχόλια, όχι μόνο για τις επιτυχίες της στο γήπεδο, αλλά και για τις κοινωνικές δράσεις και για τη φιλοσοφία που έχετε ο σύλλογος. Εντάξει, εμείς είμαστε μια οικογένεια, μια παρέα, περνάμε ωραία και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Τίποτα άλλο. Χάσουμε, κερδίσουμε, να είμαστε καλά στα αποδυτήρια, στα γραφεία, όταν θα βγούμε να πιούμε καφέ κτλ. Πραγματικά είμαστε μια οικογένεια και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και να περνάμε ωραία. Γιατί εδώ εγώ ειδικά το αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Αυτά δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Κύριε Κορονέο, το μήνυμα σας. Κάνουμε πράξη το μότο του Πρόεδρου, του Παναγιώτη Δημητρίου. Στηριζόμαστε στις υποδομές μας. Αυτό σημαίνει ερασιτεχνικός αθλητισμός. Και όποιο παιδί αυτό έχει την ικανότητα και τα φόντα και τη διάθεση από ερασιτέχνη να γίνει επαγγελματία, παίρνει τις ευκαιρίες όπως ανέφερα και πριν. Κάνουμε επίσης, θέλω να τα αναφέρω, κάνουμε μια νέα αρχή με μια εισήγηση του νέου μας τεχνικού διευθυντή, του Σωτήρη του Βλαχάκη, που έχει δώσει και αυτό μια νέα πνοή στο κομμάτι των ακαδημιών. Ξεκινάμε να φτιάχνουμε ακαδημία κοριτσιών. Γιατί όλο και περισσότερα κορίτσια βλέπουμε γύρω μας ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Οπότε και αυτό το είναι ένα εγχείρημα καινούριο για την ΑΕ Χαλανδρίου. Θέλουμε να το στηρίξει ο κόσμος του Χαλανδρίου, να φέρει τα κορίτσια του εδώ, να κάνουμε και εκεί κάτι ωραίο και θα, όπως στηρίζουμε τα αγόρια, τα παιδιά των οικογενειών του Χαλανδρίου και των όμορων δήμων, να στηρίξουμε και τα κορίτσια. Καλή πορεία να έχουμε, καλή υγεία. Να συνεχίσουμε με την ίδια ομόνοια που έχουμε σαν διοίκηση, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς αλλαγές και να τερματίσουμε εκεί που πρέπει να τερματίσουμε, σε όλες τις κατηγορίες, είτε στην ανδρική είτε στις υποδομές. Καλή χρονιά να έχουμε. Μία τελευταία ερώτηση και στους δύο, πόσο δικαιωμένοι αισθάνεστε, Πρόεδρε, για το παιδί που λέγεται Γιάννης Αλεξανδράκης, που πέρασε το Χαλάνδρι, νομίζω κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα, δεν κάνω λάθος. Έκατσε δύο πρωταθλήματα. Και πλέον βλέπετε εσείς, η οικογένειά του, οι φίλοι του εδώ, να είναι επαγγελματίας σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας, που έχει αναδείξει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στον Πανιόνιο. Εντάξει, το είπε και πριν ο Πάνος ότι πέρσι πραγματικά είχε μεγάλη ζήτηση ο Γιάννης, όπως ήταν φυσιολογικό, γιατί έκανε τη διαφορά. Δύο χρόνια κάτσε εδώ, δύο πρωταθλήματα κατακτήσαμε με τη βοήθειά του. Εμείς κάναμε μια πολύ προσεκτική επιλογή, γιατί κοιτάζαμε το μέλλον του Γιάννη και όχι το δικό μας, έτσι. Και τελικά δικαιώθηκαμε, πηγαίνοντας στον Κένταυρο και από εκεί στον Πανιόνιο. Κύριε Κορονέο, μια τελευταία ερώτηση και σε εσάς. Για ένα νέο παιδί, όπως τονίσετε πριν, η εικόνα του Αλεξανδράκη να υπογράφει επαγγελματικό συμβόλαιο είναι παράδειγμα για να έρθει στο Χαλάνδρι. Αυτό είναι, αυτό θέλουν αυτά τα παιδιά εδώ. Τέτοια πρότυπα. Γιατί ο Γιάννης δεν είναι μόνο υπόδειγμα ποδοσφαιριστή, είναι υπόδειγμα παιδιού, έτσι. Είναι μεγάλη σημασία αυτό που σας λέω. Ο Γιάννης είναι ένα απίστευτο παιδί. Είναι μες στην καρδιά μας, μας κέρδισε δύο χρόνια. Όχι μόνο με την ικανότητά του ποδοσφαιρική, κυρίως με την ποιότητά του. Οπότε για μας είναι κατεξοχήν παράδειγμα στα νέα παιδιά αυτά. Τους το δείχνουμε, θα τους το δείχνουμε. Είναι και άλλα παιδιά, έτσι, που κάνανε παραπάνω βήμα. Αυτή τη στιγμή είναι στην επικαιρότητα ο Γιάννης, γι' αυτό επικεντρωνόμαστε εκεί. Μακάρι και του χρόνου και του παραχρόνου κάποιος από αυτά τα νέα παιδιά να δίνουμε αντίστοιχα συγχαρητήρια. Μην τον ονειρόμαστε τα παιδιά να παίρνουν το παραπάνω βήμα. Αυτό κάνει το Χαλάνδρι. Είναι το σκαλοπάτι για το παραπάνω βήμα για όσοι έχουν την ικανότητα, αλλά είναι και η οικογένεια για όσα παιδιά θέλουν να παραμείνουν στο ερασιτεχνικό χώρο. Να μείνουν εδώ, να παίξουν την παλίτσα του μέχρι να φτάσει στο όριο της ηλικίας που πρέπει για να σταματήσουν. Σας ευχαριστούμε πολύ και να σημειώσω εγώ ότι έχει περάσει και ο Σπύρος ο Βενάρδος από το Χαλάνδρι, ο οποίος είναι επαγγελματίας στον Πανιόνιο, ήταν και στο Ρουφ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς, Κυριάκο, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Υγεία.